Και θα ρωτήσω εγώ. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας εφαρμόστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι? Εφαρμόστηκε, εφαρμόζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης εφαρμόζεται. Ο κανονισμός ή η Σύμβαση του Δουβλίνου την εφαρμόζουν και οι δύο? Σαφώς και το εφαρμόζουν. Αν θέλετε, με διακόπτε. Σαφώς και το εφαρμόζουν. Είναι οι δύο πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζεται η πολιτική και της προηγούμενης και αυτής της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν οι κοκορομαχίες είναι για να μπερδέψουν τον κόσμο. Και δεν είναι τίποτε άλλο. Επίσης, συμμετέχει η κυβέρνηση, συμμετείχε, μάλλον όχι αν συμμετείχε, συμμετείχε έτσι κι αλλιώς. Πλειοδοτούσε η προηγούμενη κυβέρνηση στη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, στην αύξηση και τη μεγαλύτερη εμπλοκή των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά, το ίδιο συνεχίζει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που υπέγραψε πρόσφατα τη συμφωνία, τη στρατιωτική που είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και την ολοκλήρωση της Νέα Δημοκρατία. Και την αναφέρω γιατί. Γιατί κανείς σας δεν μιλάει για τις επεμβάσεις αυτών των δυνάμεων, των υπεριαλιστικών που προανέφερα και που είναι γεννησιουργός αιτία και του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Άρα λοιπόν στο ίδιο καζάνι δουλεύετε και οι δύο. Τώρα, όσον αφορά, και είμαι ακόμη στα σχόλια, αν θέλετε, για τα αντίμετρα τα οποία η καλή Νέα Δημοκρατία θα πάρει για να αποτρέψει το προσφυγικό και το μεταναστευτικό απέναντι στον κακό ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τους προσκαλούσε. Έχετε την εντύπωση ότι αυτές οι βασανισμένες ψυχές που ξεκινάνε και έρχονται από τη Συρία, από το Ιράν, από τη Λιβύη, από το Αφγανιστάν, από την Ιεμένη και από χώρες που εσείς ονομάζετε μη εμπόλεμες, έρχονται, πηγαίνουν σε κάποιο τουριστικό γραφείο και επιλέγουν τον προορισμό τον οποίο θα πάνε? Είναι ντροπή να αναφέρονται αυτά τα πράγματα σε έναν λαό. Απέναντί μας είναι, μας βλέπει μέσα από τις κάμερες, ο οποίος πραγματικά έχει το αισθητήριο της φιλοξενίας, έχει βιώσει τη μετανάστευση. Και εμείς περιγράφουμε αυτούς τους ανθρώπους, λες και πήγανε στο τουριστικό γραφείο της Συρίας. Κύριε Ξενάκη, αν θέλετε να μιλήσω. Λέγεται ότι βρίσκουν τον πιο εύκολο τρόπο. Συγγνώμη. Σε όλους όσοι αναφέρανε ότι αυτή τη στιγμή δεν θα περάσουν καλά οι μετανάστες ερχόμενοι στην Ελλάδα, να τους δώσουμε μήνυμα, ή θα χάσουν τα λεφτά τους. Μα εδώ έχουν χάσει τη ζωή. Ακούσατε εμένα να λέω κάτι τέτοιο? Απευθύνουμε, αν θέλετε, καταλαβαίνετε. Συγγνώμη δηλαδή. Κύριε Γιαννούλη, καταλαβαίνετε, απευθύνουμε στους ακροατές. Λοιπόν, είναι δυνατόν να ρίχνουμε την κουβέντα μας και την επιχειρηματολογία μας στο επίπεδο ότι θα απευθυνθούμε σε αυτούς τους βασανισμένους ανθρώπους που έρχονται? Ξέρετε πώς έχουν πεθάνει ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, ή ανάμεσα στη Λιβύη και στην Ιταλία ή την Ελλάδα, επιλέγοντας, ακόμη περισσότεροι, επιλέγοντας το τουριστικό γραφείο, αν θα πάνε Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία? Είναι ντροπή λοιπόν αυτά τα πράγματα. Για να κλείσω μια στιγμή, αν θέλετε, δύο λόγια. Η πρότασή μας βεβαίως, ναι, και υποθέτω πως βλέποντας και το χρόνο δεν θα έχουμε χρόνο. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, όχι, και θα επανέλθουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Και επίσης μια κουβέντα για αυτή την αθλειότητα η οποία σχεδιάζεται και δεν ξέρω αν θα υλοποιηθεί, τα κλειστά κέντρα, αυτά τα γκέτο τα οποία θέλει να φτιάξει. Ίσως δεν έχουν ανακοινωθεί οι πλήρες λεπτομέρειες. Ότι είναι μέτρα τα οποία θα επιτείνουν τον εγκλωβισμό. Κύριε Παπαναστάση, θα ήθελα μια τοποθέτησή σας και για τα πολυνόμου και τάξεις που ακούστηκαν, αλλά και για τα πανεπιστήμια, παρακαλώ. Τη λογική της κυβέρνησης την ακούσαμε. Το σκουπίδι κάτω από το χαλί. Το σκουπίδι επί του προκειμένου αντιλαμβανόμαστε. Σχολιάζεται το τελευταίο που είπε ο Γιάννης. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά το νόμος και τάξεις, δύο λόγια. Το επικαλείται η κυβέρνηση. Μην κάνουμε φυλακές δηλαδή. Και όχι μόνο το επικαλείται. Να μην κάνουμε φυλακές δηλαδή, κύριε Παπαναστάση. Να μην κάνουμε φυλακές. Φυλακές. Ναι, είπε για δικαστικές φυλακές. Άλλο είπε, δεν θα τους αντιλαμβάνεται καν η τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία. Αυτό και αυτά είναι τα κλειστά, προαναχωριακά, όπως ήταν η αμυγδαλίδα, κύριε. Προαναχωρησιακά, με τι κριτήρια, κύριε Λαζαρίδη, χαρακτηρίζεται και διαχωρίζεται το μετανάστη από τον πρόσφυγα? Για πέστε μου, οι Παλαιστίνοι που η ζωή, κύριε, τους βιάζεται καθημερινά, προέρχεστε και από τις ένοπλες δυνάμεις, αν δεν κάνω λάθος. Απαντήστε μου. Επειδή προέρχεστε από τις ένοπλες δυνάμεις, ξέρετε πολύ καλά τι περιλαμβάνει και το διεθνές δίκαιο και οι δύο συμφωνίες. Είστε δημοσιογράφος, γνωρίζετε ποσότητα. Μην μου λέτε ότι δεν
δεν υπάρχει. Πάνω σε μένα δεν καταλαβαίνει κανείς. Ακούστε, εγώ σας κύριε Παναστάση. Τα όρια δεν θα λέτε του ότι δεν υπάρχει ο διαχωρισμός. Όχι, δεν υπάρχει. Προβλέπετε. Παίζει ο διαχωρισμός με πολύ ελαστικά όρια. Και σας έφερα ένα παράδειγμα. Λύση δεν μας προτείνει το κουκουέ, κύριε. Αυτό πείτε μας τη λύση. Οι Παλαιστίνοι είναι μετανάστες ή πρόσφυγες. Απαντήστε μου. Το γνωρίζετε ή δεν το γνωρίζετε. Άνθρωποι που καθημερινά από τη βία του σύμμαχου σας Ισραήλ. Αυτοί που έρχονται από την Υποσαχάρη Αφρική, από τις χώρες του Μαγκρεμπίνε. Κύριε Λαζαρίδη, δεν θα έχετε χρόνο για τον νόμο να και τάξη, η Νέα Δημοκρατία, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν προηγούμενη κυβέρνηση, έχουν πάρα πολλούς λόγους να επιδιώκουν λησαλέα να το εφαρμόσουν. Ο λόγος δεν είναι η καλή καθημερινότητα και η βελτίωση του Κοσμάκη. Ξέρει ο Κοσμάκης ποια είναι η καθημερινότητά του. Είναι η δημιουργία. Να ολοκληρώσω, αν θέλετε, είναι δημιουργία ενός κλίματος το οποίο θα είναι ευνοϊκό για να έρθουν εδώ πέρα οι επενδύσεις και όλα αυτά τα οποία επιδιώκει η ΕΚΜΗ. Το νόμος και τάξεις θα το καταπολεμήσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, γιατί τους το εφαρμόσανε στο συνδικαλισμό, το θέλουν να το εφαρμόσουν τις απεργίες, όπως και η νεολαία. Έχουμε λιγότερο από μισό λεπτό.